Θεμέλια που καταραίουν, επικίνδυνες ρηγματώσεις και καθυζήσεις συνθέτουν την εικόνα του κτηρίου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που περισσότερο θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο παρά χώρο που καθημερινά κινούνται εκατοντάδες φοιτητές και καθηγητές. Η κατάσταση είναι τραγική. Μιλάμε για κτίρια τα οποία πραγματικά καταραίουν. Οι καθυζήσεις τις οποίες είδατε θέτουν σε κίνδυνο, πραγματικό κίνδυνο, την υγεία και, τη ζωή των φοιτητών, των φοιτητριών μας, των συναδέλφων, των εργαζόμενων εδώ στο χώρο. Σε έγγραφο που αποκαλύπτει το Open αποδεικνύεται ότι η Σχολή Καλών Τεχνών κατασκευάστηκε το 1996 πάνω σε χαμηλό σημείο λεκάνης απορροής και συγκεκριμένα μέσα σε κήτη ρέματος που σήμερα είναι μπαζωμένη. Σε αυτοψία που διενεργήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 από την Τεχνική Υπηρεσία και η οποία κοινοποιήθηκε στις Βρετανικές Αρχές, εντοπίστηκε σωρία προβλημάτων όπως επικίνδυνες ρηγματώσεις, γενικευμένη καθίζηση στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ λόγω των καθιζήσεων τα κτίρια χαρακτηρίστηκαν ως μη λειτουργικά. Βρισκόμαστε σε υπόγειο εργαστηρίου της Σχολής Καλών Τεχνών, εδώ που στεγάζεται και υποσταθμός της ΔΕΗ. Βλέπετε ότι λόγω της καθίζησης παρατηρούνται μεγάλες ρογμές, με τους καθηγητές να ανησυχούν τόσο για τους ίδιους όσο και για τους φοιτητές τους και θέτουν ζήτημα ασφαλείας του κτηρίου. Είχαν φύγει όλα ως μια επιφάνεια και είχαν πέσει ένα βράδυ στο διάδρομο που καθημερινά περνάει το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές. Με κίνδυνο, αν συνέβαινε μέρα, βέβαια, να είχαμε τραγικά θύματα. Θα γίνει εξκαφή στο έδαφος, εκεί που υπάρχει το σάπιο από το μπάζωμα. Θα μπουν κροκάλες, χαλίκι, άμμος, ό,τι χρειάζεται για να ενισχυθεί η στατικότητα του εδάφους. Η ανησυχία των καθηγητών εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν σε έλεγχο τεχνικού κλιμακίου ιδιωτικής εταιρείας παροχής φυσικού αερίου διαπιστώθηκε διαρροή, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της καθίζησης. Στην επιστολή που παρουσιάζει το Open, ο διαχειριστής αναφέρει ότι διέκοψε την παροχή υπό τον φόβο να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Εκείνο το πρώτο κητίο θεσίματος του αερίου και βλέπετε ότι έχει καθίζηση εδώ. Από την καθίζηση λένε η τεχνική της εταιρείας ότι κινήθηκε όλο το σύστημα των σωληνώσεων εδώ και έχουμε διαρροή σε τέτοια σημεία. Εδώ, εδώ, εδώ και μέχρι κάτω. Να λάβετε υπόψη σας ότι εδώ μπορεί να χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία, να κάνουν διάφορα έργα χρησιμοποιώντας και επικίνδυνα καμιά φορά εργαλεία που μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται πολλές φορές να κάνουν μάθημα χρησιμοποιώντας κουβάδες για να μαζέψουν το νερό από τις διαρροές για την υγρασία. Εδώ στάζουν νερά. Βάζουμε κουβάδες για να μην γλιστρήσουν κιόλας. Συν ότι είναι δίπλα φως. Από ό,τι βλέπετε, υπάρχει ρεύμα. Η κατάσταση είναι τραγική. Οι καθηγητές που έχουν υπογραμμίσει επανειλημμένα την επικινδυνότητα της κατάστασης ζητούν την άμεση λήψη μέτρων, ενώ θεωρούν επιβεβλημένη τη δρομολόγηση μετεγκατάστασης της σχολής.